Φωτιά στις τιμές των καυσίμων, από ό,τι φαίνεται, έβαλε το καλοκαίρι, καθώς μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης των τιμών, κούρσα ανόδου, καταγράφουν και πάλι οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη. Το γεγονός επιβεβαιώνουν οι ίδιοι πρατηριούχοι, οι οποίοι, όπως λένε, παραλαμβάνουν καθημερινά καύσιμα σε διαφορετική τιμή. Η αύξηση αυτή παρατηρείται τις τελευταίες 15 μέρες. Το έχουμε συνηθίσει πλέον και σαν πρατηριούχοι αλλά και σαν καταναλωτές κάθε Ιούλιο-Αύγουστο να έχουμε τέτοιες ανατιμήσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών των καυσίμων, οι τιμές στους 4 νομούς της Κρήτης έχουν ως εξής: στο νομό Ηρακλείου από 1,69 στην πόλη του Ηρακλείου έως 1,88 σε πρατήριο στα Χουστουλιανά. Στο νομό Χανίων από 1,73 στην πόλη των Χανίων έως 1,81 σε πρατήριο στον Αλικιανό. Στο νομό Ρεθύμνου από 1,70 στην Αγία Τριάδα Ρεθύμνου έως και 1,88 στο Γαράζο Μιλοποτάμου. Ενώ στο νομό Λασιθίου από 1,77 στο Στόμιο Ιερά Πέτρα έως 1,89 σε πρατήριο στη Σιτία. Υπάρχει μια απόκληση τιμών σε όλο το νομό της τάξης των 8 με 9 λεπτών. Αυτή η απόκληση οφείλεται συνήθως στην τιμή αγοράς του πρατηριούχου από την εταιρεία του, αλλά θα πρέπει να καταλάβει και ο καταναλωτής ότι ένα πρατήριο το οποίο είναι πολύ απομακρυσμένα, και δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη περιοχή, έτσι, πρατήριο το οποίο είναι σε σημείο που δίνει 200 και 300 λίτρα τη μέρα, βεβαίως και είναι φυσιολογικό να είναι αυξημένη τιμή. Οι νέες αυξήσεις, βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, έχουν βάλει φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών, οι οποίοι πλέον διαμαρτύρονται καθημερινά, σύμφωνα και με τον κύριο Κότσο. Ενώ, όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος των βενζινοπολών, εάν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο καταναλωτής δεν θα καταφέρει ξανά να αγοράσει φτηνά καύσιμα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως που υπάρχει δεν είναι αν σήμερα έχει πάρει 3, 4 ή 5 λεπτά η τιμή της βενζίνης επάνω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφασίσει η κυβέρνηση, να το αποφασίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι πρέπει να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εάν δεν πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, φτηνά καύσιμα δεν θα δει ποτέ ο Έλληνας καταναλωτής.